Δεν μας είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά γιατί η Μίνα βρίσκεται εδώ. Η αρμόδια για τον τουρισμό υπουργός. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά μας, αφενός γιατί έχουμε πολύ καιρό να δούμε υπουργό τουρισμού σε αυτόν τον τόπο. Αφετέρου γιατί τα θέματα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε είναι πάρα πολλά. Το μόνο το οποίο υπάρχει ως προς την συνάντηση αυτή είναι ότι γίνεται με αφορμή την επίσκεψη στη Ρόδο του νέου Προέδρου του Ομίλου ΤΟΥΙ και χαίρομαι γιατί κατάφερε και έκλεψε μερικές ώρες μόνο έστω από το χρόνο της κυρία Υπουργός για να βρίσκεται εδώ για αυτόν τον σκοπό και γνωρίζω βέβαια το ίδιο σας το πει και η ίδια ότι έχει προγραμματίσει επίσκεψη όχι μόνο στη Ρόδο αλλά και στα υπόλοιπα νησιά της Οδεκανήσου για να καθίσει να εξετάσει από κοντά με όλους πια τους φορείς όλους τους εμπλεκόμενους στον τουρισμό και όλη την τοπική κοινωνία, όλα αυτά τα θέματα που αφορούν το μεγάλο αυτό θέμα στον ελληνικό τουρισμό. Σε κάθε περίπτωση και με κάθε ευκαιρία συνάντησή μας είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να προωθήσουμε τα θέματά μας. Και αυτό το οποίο έχουμε σήμερα να συζητήσουμε με την Υπουργό είναι ειδικά μόνο το ζήτημα της στάσης μας και τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε με τον νέο πρόεδρο της ΤΟΥΙ, τον πρόεδρο ενός τουριστικού οργανισμού, ο οποίος φέρνει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, τουρίστες στα νησιά μας και όχι μόνο στην Ελλάδα. Να πούμε ότι είναι η πρώτη του επίσκεψη και στη χώρα του νέου πρόεδρου του Ομίλου και γι' αυτό το ότι δεν τον υποδεχόμαστε μόνοι μας στη Ρόδο και είναι μαζί μας η Υπουργός Τουρισμού, τιμά όχι μόνο εμάς, αλλά βεβαίως τιμά και την χώρα την ίδια. Και γι' αυτό την ευχαριστούμε πολύ. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε τη δυνατότητα, μόλις ξεκινήσει την περιοδία της στα νησιά της περιοχής μας και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, θα καθίσουμε να τα δούμε αναλυτικά. Εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη. Είμαι πολύ τυχερή γιατί και στο Βόρειο Αιγαίο, η κυρία Καλογύρου, αλλά και στο Νότιο Αιγαίο, ο Περιφερειάρχης μας είναι εξαιρετικοί συνεργάτες, συμφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα, νομίζω ότι θα κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήταν όντως ένα έκτακτο ταξίδι, το οποίο φρόντισα να στριμώξω στο πρόγραμμά μου, γιατί θεωρώ ότι έπρεπε να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Η Ρόδος για μένα είναι πολύ αγαπημένο νησί και τα Δωδεκάνησα πραγματικά νομίζω ότι έχουν ανεβάσει τον τουρισμό μας πάρα πολύ, οι ομορφιές τους είναι εξαιρετικές. Θα έχουμε μια εκτενέστερη συνεργασία στην επίσκεψη που θα κάνω πλέον με όλους τους φορείς, φυσικά πάντα με τον Περιφερειάρχη, ελπίζω να είναι και σύντομα, γιατί κάνω μια περιοδία όχι μόνο σε όλα τα Δωδεκάνησα, θα σας πω μετά και κάτι που έκανα γιατί έπρεπε να τα μάθω όλα με έναν τρόπο, αλλά και σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Επειδή λοιπόν τα Δωδεκάνησα έπρεπε να δω με ποια σειρά θα τα πάρω, ξαναθυμήθηκα μάλλον αυτό που είχα πάθει στο σχολείο. Πώς να τα λέω. Είναι Ρόδος η Μιχάλη και Κάρπαθος, Κάσο Τύλο Κοσνήσιρο, Λέρα Πάτμα στα Στυπάλια, Κάλυμνο. Κάπως έτσι τα μαθαίναμε, το ξαναθυμήθηκα. Είμαι πολύ τυχερή νομίζω που το θυμάμαι. Οπότε κάπως έτσι θα κάνουμε και μία περιοδία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Νομίζω ότι θα τα πούμε πολύ σύντομα όταν θα έχουμε πραγματικά την ημέρα εργασίας μας, να το πω έτσι. Που θα είναι και όλοι οι φορείς, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξουμε όχι μόνο νέες αγορές προς την Ελλάδα και όπως ξέρετε πολύ καλά η Ελλάδα είναι ένας από τους 5 πιο δημοφιλείς προορισμούς, αλλά θέλω να δούμε και τα πακέτα, τα τουριστικά, τα οποία μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν όλα τα νησιά και όλες τις περιφέρειες, έτσι ώστε οι επισκέπτες μας, οι οποίοι έρχονται, να μην βαριούνται ποτέ. Ξέρετε πολύ καλά ότι γίνονται πιστοί επισκέπτες, δημιουργούν σχέσεις και είναι πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται όχι μόνο για τον ωραίο ήλιο, τα γαλανά νερά, την ασφάλεια που νιώθουν εδώ, αλλά για την ιστορία μας, για τον πολιτισμό μας και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να δώσουμε. Οι στόχοι του Υπουργείου Τουρισμού είναι πολύ συγκεκριμένοι. Θέλουμε να ανοίξουμε καινούργιες αγορές, θέλουμε πολυθεματικό τουρισμό, θέλουμε να κωδικοποιήσουμε την τουριστική νομοθεσία για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και νομοθετικά πια όλες τις εκκρεμότητες που υπάρχουν,
αλλά και πάνω απ' όλα να μπορέσουμε να ανοίξουμε, να επιμηκύνουμε την περίοδο σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Με βάση λοιπόν αυτούς τους στόχους θα μιλήσουμε με όλους τους περιφερειάρχες, με τους δημάρχους, με την τοπική κοινωνία, τους τοπικούς φορείς και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλό αποτελέσμα. Θα είναι καλή σεζόν φέτος, υπάρχει μια ανησυχία αυτή την ώρα. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο τρίμηνο είναι εξαιρετικά καλό. Νομίζω ότι μόλις έρθει η πολιτική σταθερότητα που όλοι περιμένουμε, πιστεύω ότι η χώρα θα πάει ακόμα καλύτερα. Σχετικά με τον χώρο διανυκτέρευση που έχει επιβληθεί, υπάρχουν αντιδράσεις από όλους τους φόρους. Δεν έχει επιβληθεί κανένας φόρος για τη διανυκτέρευση πρώτα απ' όλα. Όλα αυτά είναι φήμες. Εγώ δεν πρόκειται να συμφωνήσω σε κανένα μέτρο το οποίο δεν θα έχει, δεν θα είναι μετά από μελέτη, οικονομική μελέτη και δεν θα είναι ένα μέτρο το οποίο πραγματικά να μην πλήττει τον ελληνικό τουρισμό. Αυτή είναι και η εξαιρετική είδηση την οποία όλοι περιμέναμε να ακούσουμε σήμερα, τα χείλη της κυρίας Υπουργού. Και νομίζω ότι αφού μας έκανε αυτό το δώρο, θα σας κάνουμε κι εμείς. Ανταλλαγές δώρο. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική η δήλωσή σας και η δέσμευσή σας αυτή. Και ότι καταλαβαίνετε η ανησυχία μας, όπως εκδηλώθηκε σήμερα στην δήλωση των φορέων του ΕΚΤΕ, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ζούμε σε μια εποχή που αναζητούνται έσοδα και καταλαβαίνουμε, έχουμε κατανόηση, έχουμε κατανόηση, έχουμε στηρίξει, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε. Απλώς θέλω να γίνεται σε ένα περιβάλλον και να σας δώσει σας να σε καλύπτει. Θέλω να ξέρετε, κύριε Περιφερειάρχη, ότι αυτή η κυβέρνηση. Τα πρόσωπα του. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ να διευκρινίσω για να μην έχουμε καμία παρεξήγηση σε τοπικό επίπεδο ότι είναι ελάχιστος ο χρόνος, ελάχιστες οι ώρες που έκλεψε η κυρία Υπουργός από το πρόγραμμά της. Έχουμε ένα θέμα, είναι μονοθεματική ουσιαστικά η επίσκεψή της στο νησί μας. Αφορά την συνάντησή μας με τον νέο πρόεδρο του ομίλου του ΙΚ, ένα πάρα πολύ μεγάλο τουριστικό οργανισμό που σημαίνει πάρα πολλά και για τα νησιά μας αλλά και για τη χώρα μας. Είναι η πρώτη επίσκεψή της στη χώρα μας. Την ευχαριστούμε που κατάφερε, άλλαξε το πρόγραμμά της και είναι εδώ. Για να μην έχουμε καμία παρεξήγηση με κανέναν από τους φορείς του τουρισμού, με απόλυτο σεβασμό στο ρόλο και τη δουλειά όλων, θα γίνουν τα θέματα όλα, θα συζητηθούν λεπτομερέστατα, εκτενέστατα, όταν η περιοδία της στα νησιά μας ανακοινωθεί, είναι άμεσο από ό,τι ακούσατε και την ίδια ανάλυση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε πολύ λίγο, έχουμε λεπτά στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε την προετοιμασία μας. Είναι σε 20 λεπτά η συνάντησή μας. Να είστε καλά.